μαζί μας απόψε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλές οι προκλήσεις έτσι, σε οικονομικό επίπεδο λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, πολλές και οι προσπάθειες βέβαια στήριξης εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων. Θα θέλαμε να ακούσουμε πολύ την ομιλία σας. Παρακαλώ, ο λόγος εσάς. Να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κ. Χατζηδάκης. Έχουμε μάθει στις προκλήσεις, γιατί και εγώ, αν επικαλεστώ την προηγούμενη ιδιότητά μου, ήταν την περίοδο 12-15 που είχαμε μνημονιακές προκλήσεις. Άρα έχουμε μάθει πολύ εξημών στη σημερινή κυβέρνηση να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και να επιλύουμε προβλήματα. Θέλω και εγώ, συνεπώς, με τη σειρά μου να συγχαρώ την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και την Ethos Events για την διαδικτυακή διοργάνωση του Δευτέρου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Να τους ευχαριστήσω παράλληλα για την ευκαιρία που μου δίνεται να απευθύνω έναν σχετικά σύντομο χαιρετισμό και να καταθέσω τις απόψεις μου για ένα άκρως επίκαιρο και πάντα κέριο ζήτημα, αυτό της κοινωνικής ασφάλισης. Ζήτημα διαχρονικό, ζήτημα διατοπικό, με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις. Θέλω παράλληλα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να εκφράσω την στήριξή μου στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης. Έναν θεσμό που ίδιος προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, πάντα πιστεύουμε. Έναν θεσμό που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναμόρφωση, στον εξυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του ασφαλιστικού μας συστήματος. Κυρίες και κύριοι, το συνέδριο αυτό λαμβάνει χώρα σχεδόν ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, που προκάλεσε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και την μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική αναταραχή σε περίοδο ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία. Μια κρίση που μεταβάλλει τα πάντα, που αγγίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και που προφανώς επηρεάζει και τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Έναν ζωτικής σημασίας τομέα για την πορεία της χώρας, την βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας, την κοινωνική και διαγενειακή αλληλεγγύη. Το ασφαλιστικό είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα που στη χώρα μας έχει γίνει κατά καιρούς, αλλά και διαχρονικά, αντικείμενο έντονων συζητήσεων, διαβουλεύσεων, αλλά και διαξηφισμών, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Ζήτημα που συμπλέκεται άμεσα με το δημογραφικό, ίσως την σημαντικότερη πρόκληση, το ανέφερε και ο Υπουργός Εργασίας, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας μέσω μακροπρόθεσμα. Οι ηλικιωμένοι αυξάνονται, τα παιδιά μειώνονται και το εργατικό δυναμικό περιορίζεται, με τις συνέπειες να είναι τεράστιες σε οικονομία και ασφαλιστικό. Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία. Ένα από τα κρισιμότερα ερωτήματα που μας θέτει το δημογραφικό πρόβλημα είναι η ουσιαστική δίκαιη ανάπτυξη. Σε αυτό το ερώτημα η κυβέρνηση απαντά. Απαντά με πολιτικές προστασίας της μητρότητας, στήριξης του θεσμού της οικογένειας, εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η αδήλωτη ή η πλημελώς δηλωμένη εργασία είναι επίσης ένα από τα αγκάθια του ασφαλιστικού. Και σε αυτό το πεδίο, χωρίς αμφιβολία, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και παράγεται αξιοσημείωτο έργο από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και τον ελεκτικό του μηχανισμό. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση, μένοντας πιστή στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, ακόμα και εν μέσω της παρατεταμένης ακραίας αβεβαιότητας λόγω του κορονοϊού, πραγματοποιεί παρεμβάσεις, διαδοχικές παρεμβάσεις, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να βελτιωθεί, να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας και να περιοριστεί η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Ενώ προσεγγίζοντας ολιστικά το ζήτημα του ασφαλιστικού, η κυβέρνηση δρομολογεί πολιτικές παροχής κινήτρων για την ενίσχυση και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα με καθολικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι, η πανδημία ενέσκυψε στη χώρα μας μόλις είχε υλοποιηθεί μια σημαντική ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
που σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες μακροχρόνιας βιωσιμότητας και επάρκειας του ασφαλιστικού μας συστήματος, οδηγώντας ως σταθερότητα. Ωστόσο, παρά τα βήματα προόδου ως προς τον εξυγχρονισμό του και τον εξορθολογισμό του, πολυάριθμες και σημαντικές προκλήσεις παραμένουν στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρω τρεις. Πρώτη είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ως διανεμητικό, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο στο δημογραφικό κίνδυνο, όπου λόγω της γύρανσης του πληθυσμού μειώνεται συνεχώς η αναλογία των οικονομικά ενεργών πολιτών προς συνταξιούχους. Το δεύτερο είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης οικονομίας. Αντίθετα, θέτει πολλές φορές αντικίνητα τόσο στην εργασία, όσο και στην αποταμίευση και τις επενδύσεις. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στις νεότερες γενιές και δημιουργεί κίνητρα για στροφή στην γκρίζα οικονομία, καθώς είναι διάχυτο το κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας στους νέους για το αν τελικά θα καταφέρουν να πάρουν σύνταξη. Παραπάνω προκλήσεις, σε συνδυασμό με τις έντονες δημοσιονομικές πιέσεις που δέχεται εδώ και αρκετές δεκαετίες στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα και οι οποίες επιτείνονται λόγω της πανδημίας, καθιστούν εκ νέου επίκαιρο και επίγον το ζήτημα της μεταρρύθμισης του, ώστε αυτό να προσαρμοστεί στις δημογραφικές τάσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την επάρκεια των συντάξεων, την βιωσιμότητα και την δημοσιονομική ισορροπία. Ο εμπλουτισμός του τρέχοντος συστήματος με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία θα οδηγήσει σε μια διαπυλωνική στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος με πολλαπλές θετικές συνέπειες, όπως την αντιμετώπιση και τον επιμερισμό του δημογραφικού κινδύνου, την εισαγωγή ισχυρών κινήτων αποτροπής αδήλωτης εργασίας, την μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου και επομένως διαχρονικά μεγαλύτερη ασφάλεια για τις συντάξεις, την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης, την εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεικτικό του μεγέθους του δευτέρου πυλώνα στην Ευρώπη είναι το ύψος των στοιχείων ενεργητικού που κατέχουν τα επαγγελματικά ταμεία και ο ρυθμός αύξησής τους την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην Ευρωζώνη, τα περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών σχημάτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2008 έως το 2019, προσεγγίζοντας τα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μέγεθος που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2019, έναντι ποσοστού περίπου 13% του ΑΕΠ το 2008. Παράλληλα από τα στοιχεία του ΟΣΑ, προκύπτει ότι η συνολική περιουσία των επαγγελματικών ταμείων του δεύτερου πυλώνα αυξήθηκε το διάστημα 2009-2019 ταχύτερα από το ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες του. Εντός του ΟΣΑ, 8 από τις 37 χώρες είχαν περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 19 άνω του 100% της οικονομίας τους. Και ο μέσος όρος αξίας των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων των χωρών του ΟΣΑ σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών τους ήταν 91,5% το 2019. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, στον τομέα αυτό είμαστε ουραγοί. Παρότι η επαγγελματική ασφάλιση έχει θεσμοθετηθεί από το 2002, δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη συνείδηση των ασφαλισμένων ως λύση για συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Γεγονός που αντανακλάται στην αξία των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων της χώρας μας σε σχέση με το ΑΕΠ της, η οποία διαμορφώνεται μόλις στο 0,8% το 2019. Εν τούτης, παρότι η αγορά παραμένει ρηχή και μικρή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία ανάπτυξής της την τελευταία πενταετία, καθώς καταγράφεται μια σταθερή ανωδική πορεία του κλάδου με αύξηση της συνολικής αξίας του ενεργητικού των εν λειτουργία ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης της τάξης περίπου του 46%. Παράλληλα, η μέση ετήσια απόδοση των ελληνικών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης
διαμορφώθηκε στο 4,7% την περίοδο 2011-2019, έναντι 4,9% που ήταν ο μέσος όρος απόδοσης των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ταμείων. Κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην προστασία των οικοκυριών, στην αποκατάσταση πολύτιμων υλικών και οικονομικών πόρων, στη δημιουργία αποταμιευτικών κεφαλαίων για την χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, στην στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση των φορολογικών εσόδων του δημοσίου. Είναι γεγονός ότι κατά το παρελθόν υπήρχαν προβλήματα στον κλάδο, που έβλαψαν την εικόνα και την φήμη της αγοράς και υπονόμευσαν την ήδη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών. Σήμερα όμως ο κλάδος φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τις αστοχίες του παρελθόντος. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση αξιοπιστίας του με την εφαρμογή του κανονιστικού πανευρωπαϊκού πλαισίου. Το στίχημα πλέον είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς αυτή αποτελεί στοιχείο κλειδί για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ασφαλιστική αγορά, να διεισδύσει στην κοινωνία και να διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί, που της αντιστοιχεί στην εθνική οικονομία. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, το 2021 είναι μια χρονιά πρόκληση για την οικονομία γενικά, αλλά και ειδικότερα για την κοινωνική ασφάλιση. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί την καλύτερη αφορμή για την προώθηση αλλαγών που είναι αναγκαίες, ώστε να αναμορφώσουμε και να αναβαθμίσουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα, καθιστώντας το εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προς όφελος όλων των Ελλήνων, όλων των διαδοχικών γενεών. Αλλαγές που ενισχύουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, εμπεδώνουν την ασφαλιστική συνείδηση, ενθαρρύνουν την εργασία και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης των γενεών. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση.